Επέστρεψε δυναμικά φέτος το Ούζο Fest σε συνδυασμό με την έναρξη του λεσβιακού καλοκαιριού στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Στο δημοτικό κήπο λειτουργήσε ένας εκθεσιακός χώρος όπου οι επισκέπτες γνώρισαν τις ετικέτες ούζου που παράγονται στη Λέσβο και δοκίμασαν το τοπικό μας προϊόν σε συνδυασμό με παραδοσιακές ντόπιες γεύσεις. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκτός από τους ποτοποιούς και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης Ασπίδα. Αυτό το Σάββατο 8 Ιουλίου το Ούζο Fest θα βρίσκεται στο Πλωμάρι. Δεύτερη μέρα, μόλις έχουμε ξεκινήσει, μόλις αρχίζει έρχεται ο κόσμος από την εκδήλωση, από την έναρξη του λεσβιακού καλοκαιριού. Η πρώτη μέρα πήγε πάρα πολύ καλά, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, οπότε συνεχίζουμε και σήμερα είναι η γαστρονομία συνδεμένη με το ούζο. Ο κόσμος γενικά τι σας λέει, έρχονται και Τούρκοι, τι σας λένε για το ούζο? Είναι ενθουσιασμένοι πρώτα απ' όλα με το χώρο, ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουν όλες τις ποτοποιίες μαζί και μπορούν να μιλήσουν με τους παραγωγούς, να μάθουν για διάφορα ούζα, διαφορετικές ποικιλίες και τύπους ούζου. Και γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο κλίμα από τους Τούρκους τουρίστες. Μετά πάμε το επόμενο Σάββατο στο Πλωμάρι σε μία εβδομάδα, πάλι 9 με 12, με το σχήμα πάλι του κυρίου Καλδέλη. Και περιμένουμε και εκεί πέρα αντίστοιχα τον κόσμο να το αγκαλιάσει. Καλωσορίζουμε τον κόσμο της Μυτιλίνης στο φετινό Λέσβο Ούζο Fest 2023. Και σήμερα έχουμε και live cooking με ζεδάκια δηλαδή. Ένα πολύ ωραίο πιάτο, το οποίο ήταν κάτι το οποίο έλειπε τις προηγούμενες χρονιές από τη γιορτή. Το Ούζο Fest και φέτος με τη βοήθεια του Συλλόγου Ασπίδα των Εστιατόρων της Μυτιλίνης και την συμπαράστασή τους πετύχαμε και αυτό. Να προσφέρουμε δηλαδή και μεζέ μαζί με το ουζάκι. Σήμερα η Ασπίδα βρίσκεται εδώ όπως σε κάθε εκδήλωση πολιτιστική. Συμμετέχουμε, είμαστε αρρωγοί σε ό,τι έχει σχέση με την ανάδειξη του τουρισμού, του νησιού και αυτά. Έχουμε φέρει live cooking, ψιστιέρες, ψήνουμε σαρδέλα, έχουμε γιουβετσάκι θαλασσινών, παστά, σταπόδι, ψητό, ό,τι ταιριάζει με το ούζο. Γιατί το ούζο δεν πίνεται μόνο, μαγειρεύεται κιόλας, έτσι? Εννοείται, μαγειρεύεται, χρησιμοποιείται στις συνταγές μέσα, μπορείτε να το πιείτε σε μπαρ σαν κοκτέιλ, έχει πάρα πολλές χρήσεις και θεραπευτικές το ούζο. Είμαστε εδώ πέρα να αναδείξουμε το τοπικό προϊόν, να αναδείξουμε και τον τόπο μέσα από αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι από την γαστρονομία στον τόπο μας εδώ στη Λέσβο. Γενικά οι Τούρκοι τι τους αρέσει να τρώνε, έχετε καταλάβει? Καλαμάρι, τζατζίκι, τους αρέσει πολύ η κουζίνα μας. Σε πολλά φαγητά έχουμε κοινά στοιχεία. Λίγο περισσότερο με τα μπαχαρικά το έχουν αυτοί, αλλά τους αρέσει πολύ η κουζίνα μας και το ούζο. Και τι τους αρέσει να πίνουνε? Σκληρό αλκοόλ. Ούζο σόδα. Hi, where are you from? England. Hi. You came for to visit or for work? I'm for a friend's wedding. Have you drunk ouzo yet? This Have you tasted? Last now. How do you find it? It's nice. It's really nice.